Κύριε Υπουργέ, στον κόλπο Καβάλας τα τελευταία 45 χρόνια, όπως είναι γνωστό, λειτουργεί η μοναδική σε όλη τη χώρα παραγωγική μονάδα εξόρυξης πετρελαίου, όπου σήμερα δουλεύουν περίπου 270 εργαζόμενοι με συμβάσει στην εταιρεία εκμετάλλευσης ενεργειακή ΑΕ, καθώς και σε εργολαβικές εταιρείες. Η εταιρεία προετοιμάζει το έδαφος για τα επόμενα βήματά της, επικαλούμενη τη διεθνή συγκυρία με την πτώση της τιμής του πετρελαίου αλλά και τη μειωμένη παραγωγή. Αφήνει μάλιστα ανοιχτό και το ενδεχόμενο του λουκέτου. Προφανής στόχος της εταιρείας είναι να καταστήσει, αν όχι ενεργούς υποστηρικτές, τουλάχιστον παθητικούς αποδέκτες των όποιων δυσμενών αλλαγών τους ίδιους εργαζόμενους. Παράλληλα, πιέζει για νέα προνόμια και δωράκια από την κυβέρνηση, σαν και αυτά που πήρε με αφορμή το ζήτημα του κορονοϊού. Η Ενεργειακή έχει επίσημα δηλώσει το ενδιαφέρον της για την αξιοποίηση της υπόγειας αποθήκης φυσικού αερίου Καβάλας, επένδυση που βρίσκεται στην τελική φάση για την προκήρυξη του διαγωνισμού μετά την ένταξη του έργου στον κατάλογο των έργων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Από τη μία πλευρά, δηλαδή, ετοιμάζεται για επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα γιατί δεν επιτυχάνει τα προσδοκόμενα κέρδη, και από την άλλη μπαίνει σε νέες επενδύσεις με ζεστό κρατικό και ευρωνησιακό χρήμα των λαών. Η κυβέρνηση έσπευσε να δώσει την κάλυψη στην τακτική της εταιρείας, συνηγορώντας τα προβλήματα βιωσιμότητας. Μαζί με την επιχείρηση, ωστόσο, κάνει η κυβέρνηση ότι ξεχνάτε το γεγονός ότι εδώ και μια δεκαετία η Ενεργειακή εκμεταλλεύεται το πετρέλαιο που εξορίσσουν οι εργάτες και όχι κανένας άλλος, και αποτελεί περιουσία όλου του ελληνικού λαού, άσχετα αν είναι στα χέρια του επιχειρηματικού ομίλου. Ότι μόνο για το 2018 υπήρξε αύξηση παραγωγής κατά 45% σε ετήσια βάση, στα 4.053 δηλαδή βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, αύξηση εσόδων κατά 56% στα 90,3 εκατομμύρια δολάρια, καθώς και μείωση του κόστους παραγωγής κατά 29% στα 17,6 δολάρια ανά βαρέλι. Ότι εκτός από την τεράστια κερδοφορία, τα ωφέλη για την Ενεργειακή είναι πολλαπλάσια. Ο πρίνος της άνοιξε το δρόμο για διεθνή συμπράξη σε κατάγκολο Ισραήλ και Μαυροβούνιο για νέες εξορίξεις, αλλά και για τη συμφωνία της με την ΠΠΗ το 2014 για την πώληση του πετρελαίου του πρίνου σε αυτήν, όταν με κυβερνητική παρέμβαση ξεπεράστηκε εν μία νυχτή το μέχρι τότε εμπόδιο της σύμβασης αποκλειστικής παραχώρησης του πετρελαίου στα ΕΛΠΕ. Λοιπόν, με βάση αυτά, ρωτάστε, κύριε Υπουργέ, ποια είναι η επίσημη θέση της κυβέρνησης, προφανώς και της εταιρείας, για τις εξελίξεις και τι θα πράξει η κυβέρνηση για να διασφαλίσει στο ακέραιο τις θέσεις εργασίας των εργαζομένων, τα δικαιώματά τους και τις συμβάσεις εργασίας τους. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Να διευκρινίσω, θα πω πρώτα απ' όλα ότι η συγκυρία που είχαμε επηρέασε πολλούς κλάδους, στον κάθε κλάδο λίγο διαφορετικά, και παρόλο ότι η κατάσταση φτιάχνει και λόγω των μέτρων της κυβέρνησης, των μέτρων της, την ανταπόκριση των πολιτών, των επιχειρήσεων, την υπεύθυνη στάση του ελληνικού λαού, παρόλα αυτά, ακόμα και όταν διορθωθούν μερικά πράγματα, μένουν σε όλους τους κλάδους κάποια κατάλοιπα από αυτό το τετράμινο το οποίο είχαμε οικονομικά προβλήματα. Επομένως, και σε αυτή την περίπτωση, τι έχουμε? Έχουμε μια κατακόρυφη πτώση της τιμής του πετρελαίου, η οποία άγγιξε τα 20 δολάρια το βαρέλι, δημιούργησε οικονομική πίεση σε όλες τις εταιρείες του πετρελαϊκού κλάδου. Οι τιμές έχουν αρχίσει να αναπροσαρμόζονται. Είναι αυτή τη στιγμή στα 35 δολάρια το βαρέλι. Πέρσι ενδεικτικά ήταν στα 43 με 45 κατά μέσο όρο. Επομένως, έχουμε ακόμα χαμηλότερες τιμές, αλλά δεν μπορούμε να σβήσουμε την περίοδο αυτή στην οποία οι τιμές ήταν χαμηλές. Η παραγωγή είχε πέσει. Η παραγωγή έπεσε περίπου στο μισό το 2020 προς το παρόν από όσο ήταν στην αντίστοιχη περίοδο του 2019. Θέλω επίσης να πω ότι κάποια από τα στοιχεία τα οποία αναφέρθηκαν στις ερωτήσεις θα ήθελα να τα διευκρινίσω λίγο. Το 2018 υπήρχε πράγματι σημαντική αύξηση των εσόδων της εταιρείας Energean. Συζητήθηκε 90,3 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν λίγο κάτω από τα 80 εκατομμύρια ευρώ, από 50 περίπου εκατομμύρια το 2017. Είμαστε λίγο κάτω από τα 80 εκατομμύρια αντί για τα 90,3 τα οποία αναφέρθηκαν. Επίσης, υπήρχε μείωση του λειτουργικού κόστους που αναφέρθηκε στην ερώτηση αυτή. Υπήρχε μείωση του λειτουργικού κόστους σε 18,3 ευρώ το βαρέλι από 27,1 το 2017. Πάντως, έχει ανέβει πάλι το 2019, ανέβηκε το κόστος στα 26,5 και τώρα έχει ανέβει πάλι αρκετά. Η μείωση, το κόστος ένα βαρέλι εξαρτάται και από τα πόσα, από την παραγωγή την οποία γίνεται. Επομένως, έχουμε, και είναι λογικό για αυτόν τον κλάδο, έχουμε μία διακύμανση του κόστους παραγωγής και το κόστος παραμένει υψηλό σε σχέση
με άλλα κοιτάσματα, λόγω και της ποιότητας του κοιτάσματος του οποίου έχουμε. Τώρα, να έρθουμε επί της ουσίας, εμείς δεσμευόμαστε για την τοπική κοινωνία. Η εταιρεία αυτή, ο Πρίνος, οι εργαζόμενοι που εκμεταλλεύονται την περιοχή του Πρίνου εδώ και είναι 300 περίπου εργαζόμενοι οι οποίοι εργάζονται εκεί, έχουν επιπλέον θέσεις εργασίας και οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες εξαρτώνται από αυτή τα δραστηριότητα και γίνονται επενδύσεις οι οποίες επωφελούν όλη την περιοχή. Είναι σημαντικό να διατηρηθεί αυτή η δραστηριότητα, να μην κλείσει η δραστηριότητα, διότι το κόστος επανεκκίνησης είναι δυσβάστακτο και για την τοπική κοινωνία και για τον οποιοδήποτε επενδυτή. Νομίζω συνολικά μέχρι τώρα η δραστηριότητα αυτή έχει φέρει ωφέλη στην τοπική κοινωνία. Το 2008 μέχρι σήμερα έχουν επενδυθεί πάνω από 450 εκατομμύρια ευρώ. Η εισφορά στην τοπική κοινωνία είναι 165 εκατομμύρια ευρώ και στην εθνική οικονομία από όλες τις συναφείς δραστηριότητες 340 εκατομμύρια ευρώ. Και παράλληλα, θα το έλεγα αυτό και στους δύο συναδέλφους βουλευτές οι οποίοι έχουν κάνει τις ερωτήσεις, δεν έχουν γίνει εκτόσεις στο περιβάλλον. Δεν έχει γίνει κανένα ατύχημα και υπάρχει περιβαλλοντολογική προστασία της περιοχής του κόλπου της Καβάλας. Αυτό το λέω διότι κατά την συζήτηση του περιβαλλοντολογικού νομοσχεδίου υπήρχε αμφισβήτηση σχετικά με την σκοπιμότητα της εκμετάλλευσης υδρογοναθράκων, κάπου το οποίο τώρα επικαλούνται και τα δύο κόμματα ότι πρέπει να συνεχίσει γιατί είναι σημαντικό. Άρα δικαιώνεται η πολιτική της κυβέρνησης που θέλει να στηρίξει την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογοναθράκων και επίσης επιβεβαιώνεται από την περίπτωση του Πρίνου ότι δεν είχαμε κανένα περιβαλλοντολογικό πρόβλημα παρόλο ότι βρισκόμαστε σε περιοχές, εν μέρει σε περιοχές Natura. Άρα, μερικά θέματα, απλώς να θυμίσω μερικά θέματα τα οποία είχαν θυχτεί στην συζήτηση του προηγούμενου νομοσχεδίου, ακυρώνονται αυτή τη στιγμή. Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το πρόβλημα με σοβαρότητα, θέλει να κρατήσει αδιάλειπτη την παραγωγή και τη βιωσιμότητα της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και το Υπουργείο Οικονομικών συζητούν με τη μισθώτρια εταιρεία όλες τις παραμέτρους του θέματος με στόχο να υπερκεραστεί η παρούσα συγκυρία και να βρεθούν με κατάλληλο σχεδιασμό λύσεις οι οποίες θα είναι στέρεες ούτως ώστε και να συνεχίσει η άντληση πετρελαίου και να αναπτυχθεί και να γίνει εκμετάλλευση του κοιτάσματος ε. Πρέπει να πούμε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, πρέπει να πούμε κύριε Υπουργέ ότι δεν μας βοηθάει, αλλά νομίζουμε ότι είμαστε σε σωστή βάση όσον αφορά τη δευτερολογία, γιατί ξέρουμε τον προσανατολισμό και τη βάση της πολιτικής. Δεν δώσατε απάντηση σε σχέση με το τι θα κάνετε για τη διασφάλιση και των θέσεων εργασίας και των συγκροτημένων συλλογικών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Είναι ένα παράδειγμα ακόμα, πρέπει να πούμε εμείς στον ελληνικό λαό, στους εργαζόμενους, για το τι έχουν να περιμένουν από τη δίκαιη βιώσιμη καπιταλιστική ανάπτυξη που ευαγγελίζεται και εσείς ως κυβέρνηση, αλλά και η προηγούμενη κυβέρνηση και οι προηγούμενες αμέσως. Όλοι σας όμως πρέπει να πούμε γιατί βοηθάει εδώ η γενίκευση και η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ, ΜΕΡΑ25, η Ελληνική Λύση. Έχετε αναλάβει την αποστολή που σας έχουν αναθέσει οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Το έχετε κάνει τέχνη. Όλη σας η πολιτική τοποθέτηση, η κομματική υπόσταση, η επεξεργασία σας ένα στόχο έχουν. Το να αντιστρέψουν την πραγματικότητα. Το να παρουσιάσετε δηλαδή το καρκίνωμα, τη γάγρανα που σας σαπίζει το σώμα της οικονομίας, της ανάπτυξης, την ίδια την κοινωνική εξέλιξη ως κινητήρια δύναμη. Και μάλιστα μοναδική. Ποια είναι αυτή? Το κέρδος. Και δεν σας αδικούμε όλους, διότι είναι το πιο κρίσιμο ζήτημα. Και εκεί θα κριθεί τελικά το που θα πάνε τα πράγματα, γιατί από αυτό εξαρτάται τελικά τι ανάπτυξη θα τραβήξουν οι λαοί. Προσπαθείτε να κρύψετε ότι πλέον σε αυτή τη φάση, σε αυτά τα πλαίσια του παγκόσμιου ανταγωνισμού, για να επιτυχάνετε το προσδοκόμενο κέρδος, θα είναι μόνιμος και όλο και πιο άγριος ο εκβιασμός για τους εργαζόμενους. Ή μισθός Κίνας, Ινδίας, Βουλγαρίας, τέλος πάντων ό,τι συμφέρει τον κάθε επιχειρηματία, ή το κλείνουμε το μαγαζί. Προσπαθείτε να κρύψετε ότι όταν μια επιχείρηση με βάση αυτόν τον ανταγωνισμό δεν έχει το προσδοκόμενο κέρδος και έχει λάβει την απόφαση να αποτραβηχθεί από την επιχειρηματική δραστηριότητα, κάνει την τελική, με συγχωρείτε έτσι για έμφαση, μπάζα, ρουφώντας κρατικό και ευρωενεσιακό χρήμα που είναι του λαού.
Αυτό που δεν δώσατε, το χρήμα αυτό που δεν δώσατε τελικά για αναπνευστήρες, μέδια, υγειονομικό προσωπικό, αφήνοντας και πάλι εκτεθειμένο το λαό μας απέναντι σε παρόμοια γεγονότα, και ευτυχώς είχε ακέραια τη συνέστηση ότι έπρεπε να προφυλαχθεί, ζητώντας επίσης από τους εργαζόμενους να παραχωρήσουν δικαιώματα και κατακτήσεις θέσεις εργασίας, μισθό, χάνοντας άλλες φορές αποζημιώσεις και με σοβαρές επιπτώσεις κατ' επέκταση στα ασφαλιστικά και συντοξιοδοτικά δικαιώματα. Κρύβεται ότι ενώ υπάρχουν ορυκτός πλούτος, τα μέσα παραγωγής, οι εργαζόμενοι και η δυνατότητα να καλυφθούν σοβαρότατες, διευρυμένες λαϊκές ανάγκες σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, στην ενέργεια, στις μεταφορές, στις κατασκευές, στον νηματισμό, στη διατροφή, αυτοί μένουν ανενεργοί και χιλιάδες χιλιάδων μένουν οι άνεργοι, διότι δεν εξασφαλίζεται αυτή η αρρώστια του κέρδους. Και όσον αφορά στα πετρέλαια, πιο συγκεκριμένα η δυνατότητα σε θέρμανση, μετακίνηση, ενεργοποίηση άλλων κλάδων της βιομηχανίας, η ενεργειακή απεξάρτηση της χώρας μας εξαφανίζεται μέσα στο κέρδος του επιχειρηματικού ομίλου που δράει εκεί, αλλά και εξαρτάται από αστάθμητες διεθνείς εξελίξεις που συντρίβουν και το παραμύθι της ανάπτυξης στη βάση του εξαγωγικού προσανατολισμού. Το κέρδος έχει σβήσει τη ΔΕΗ, την Έλβο, τη Λάρκο, σβήνει ολόκληρες περιφέρειες στην Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία, μεγάλες στρατηγικής σημασίας επιχειρήσεις. Το Κομμουνιστικό Κόμμα απευθύνεται στους εργαζόμενους, στα συνδικάτα, τους αυτοαπασχολούμενους στην περιοχή, στην τοπική κοινωνία. Τους καλεί να οργανώσουν την πάλη τους. Να μην υιοθετήσουν τους στόχους της επιχείρησης όπως τους καλούν η εργοδοσία, οι κυβερνήσεις της και οι άνθρωποι της στο εργατικό κίνημα. Καμιά υποχώρηση στα εργατικά δικαιώματα δεν θα φέρει καλύτερες μέρες, έχει δοκιμαστεί αυτό. Το κέρδος αμέσως μετά από οποιαδήποτε υποχώρηση θα ζητήσει ακόμη περισσότερα από τις ζωές των ίδιων των εργαζομένων και των παιδιών τους. Τους καλούμε να δουν καθαρά ότι το κέρδος είναι αυτό που σαπίζει τις ζωές τους, φυλακίζει τις ανεξάντλητες παραγωγικές δυνατότητες της χώρας μας στις τσέπες, στα θησαυροφυλάκια μιας χούφτας παράσιτων στην οικονομία, τους επιχειρηματικούς ομίλους που δεν έχουν καμία σχέση με την παραγωγή. Τέλος, τους καλούμε να παλέψουν για ένα δρόμο ανάπτυξης που, αν αφαιρέσει από την εξίσωση των παράγοντα κέρδος, τώρα, σήμερα, μπορεί να ξυπνήσει και να ενεργοποιήσει όλους τους κλάδους της οικονομίας, να προσφέρει εργασία σε όλους, με λιγότερες ώρες, με λιγότερο κόπο και με παραγωγή σε προϊόντα και υπηρεσίες που θα εξαλείψουν τη λέξη ανάγκη για διατροφή, για στέγη, για υγεία, για παιδεία, για διακοπές, για ελεύθερο χρόνο και από το λεξιλόγιο και από τη ζωή τους. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, σταθερά φωτίζοντας αυτή την προοπτική, θα είναι στο πλευρό των εργαζομένων στους αγώνες για τις θέσεις εργασίας, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τα εργασιακά τους δικαιώματα, που φάνηκε από την τοποθέτησή σας, κύριε Υπουργέ, ότι δεν είναι στον προσανατολισμό σας.